Πάμε λοιπόν κατευθείαν στη Ρία Τσοχαντάρη και στον πατέρα της 14χρονης για να του δώσουμε το λόγο να ακουστεί η φωνή του. Δηλαδή ουσιαστικά να μας πει τα όσα εκείνος έζησε, γιατί μετά από τη δημοσιοποίηση της φάτσας του προέκυψαν και άλλα στοιχεία που υποδηλώνουν ουσιαστικά ότι ο συγκεκριμένος το είχε σκηνή κορδόνι αυτό. Το έκανε και έχει καταδικαστεί και στο παρελθόν καλώντας το σπίτι του babysitter για να τις βιάζει. Με το πρόσχημα ότι ήθελε babysitter. Σας ακούμε. Ναι. Τι να σας πω ακριβώς. Ό,τι θέλετε εσείς, μου, καταρχήν, από πού θέλετε εσείς. Δεν είμαι εξοικειωμένος, οπότε κάντε μου ερωτήσεις καλύτερα. Ωραία. Πείτε μας πώς φτάσατε σε αυτό το σημείο ώστε να τον εντοπίσετε και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει ουσιαστικά όλο αυτό που ζούμε εμείς τώρα τηλεοπτικά. Το όλο θέμα ξεκίνησε όταν πήρε η κόρη μου μηνύματα στο κινητό της με γυμνές φωτογραφίες και παράλληλα και μία φίλη της. Εκεί ξεκίνησε μία διαδικασία η οποία μας φέρνει στο αποτέλεσμα αυτό που βλέπετε σήμερα. Οι φωτογραφίες αυτές ήταν γυμνές του ίδιου, από πορνογραφικό υλικό, και σε μία συνομιλία με ανοιχτή ακρόαση που ήμουν δίπλα, να του λένε «Γιατί μου στέλνετε κύριε αυτά τα πράγματα» και να λέει με ένα θράσος, ρε παιδί μου, δεν το ξεχάσω ποτέ, «Γιατί θέλω να σε γά». Αυτό ξεκλείδωσε πρωτόγωνα αίσθηκτα. Με την κόρη σας πώς γνωρίστηκε ο συγκεκριμένος? Τον αριθμό. Ορίστε. Με την κόρη σας λέω πώς γνωρίστηκε ο συγκεκριμένος? Δεν γνωρίστηκε. Αυτό έλειπε να γνωρίστηκε κιόλας. Πώς βρήκε το τηλέφωνο? Δεν γνωρίστηκε. Τυχαία στα κινητά τους έστειλε, βρήκε τα κινητά τους και έστειλε μηνύματα. Και ταυτόχρονα και στην κόρη σας και στη φίλη της. Έστελνε στη φίλη σε ένα κοριτσάκι ή άλλο, Δευτέρα Γυμνασίου. 14 χρόνια παιδιά. Άκου εδώ. Σας απάντησε πού βρήκε τα κινητά τους? Γιατί είναι αυτό ένα θέμα, βέβαια. Ενδιαφέρον αυτό. Κάποιος τα έδωσε. Παιδιά, δεν νομίζω να απαντήσει. Αυτό θα το βρει η αστυνομία στην πορεία λογικά, αλλά είναι πολύ εύκολο να βρεις τα κινητά. Ήταν η πρώτη φορά που έστειλε φωτογραφίες στην κόρη σας? Ή το είχε κάνει και στο παρελθόν? Ναι. Η πρώτη ναι, φορά. Κυρία μου, ναι, είναι ναι. Πολύ σημαντικό το ότι η κόρη σας αντέδρασε ακαριαία, γρήγορα. Μίλησε με τους γονείς. Αυτό θέλω, νομίζω ότι πρέπει να το πούμε. Βέβαια, αυτό είναι το πιο σοβαρό και αυτό είναι ένα μήνυμα. Το παιδί μίλησε στους γονείς. Το ότι η κόρη μου είναι καλύτερη μου φίλη και είμαι ο καλύτερος της φίλος. Να πω λίγο κάτι, να πω λίγο κάτι. Ήξερε ότι είναι 14. Ναι. Ήξερε. Μια χαρά τα ήξερε όλα. Ήξερε, παιδιά. Ήξερε. Δηλαδή, ήξερε ο τύπος. Ήξερε ο τύπος. Ωραία. Ήξερε. Είπατε ότι την πήρε τηλέφωνο και ήταν ανοιχτή ακρόαση. Εκεί πέρα λοιπόν, είπατε τι της έλεγε, εν πάση περιπτώσει. Εσείς ακούγατε, ήσασταν δίπλα. Έβαλα τη μάνα της, επειδή δεν είχε ακούσει τη φωνή της, έβαλα τη μάνα της να κάνει ότι είναι η κόρη μου. Και του λέει, γιατί μου στέλνετε αυτά, κύριε. Mm-hmm. Εντάξει. Και λέει με ένα θράσος. Ναι, ναι. Που δεν το έχω ξανακούσει στη ζωή μου, γιατί. Εν πάση περιπτώσει, γιατί θέλω να σε γά. Ναι. Εντάξει, φίλε, αφού το θέλει. Εσείς πώς τον πείσατε και κλείσατε το ραντεβού? Αυτό είναι το θέμα. Πώς τον παγιδεύσατε εσείς? Πώς το στήσατε όλο αυτό? Εντάξει, έγινε μια τέτοια αστυνομία με τη μητέρα το παιδί. Εντάξει. Κάπου βρέθηκα στη μέση. Εγώ δεν θα ήθελα να το συζητήσω αυτό τη αστυνομία. Ωραία. Ναι. Πάμε τώρα στο κομμάτι. Ότι πιάστηκε αυτό μας ενδιαφέρει, ότι πιάστηκε. Ωραία. Εδώ έχουμε σκουπίδι. Τώρα μέσα από την εκπομπή που προέκυψε χθες ότι μάλιστα. Παρεμβαίνει η κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, γιατί λέμε εδώ, ενώ είναι ο δικηγόρος της μητέρας της 12χρονης εδώ στο πλατό, ότι η 12χρονη την αναγνώρισε το συγκεκριμένο τύπο και από εκεί και πέρα πέφτουν όλοι από πάνω, γιατί αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος κύριος ήταν στο γεννηματάς. Και φρόντισαν να τον πάνε φρουρούνα. Φρόντισα καλά να μείνει πολλές μέρες, οπότε να μην τους φύγει, κυρία Ζήνα. Φρόντισα καλά να μείνει πολλές μέρες, ώστε να μην τους φύγει. Φροντίσατε εσείς? Γιατί ήξερα από την αρχή ότι θα τον αφήσουνε. Το ξέρατε τι θα γίνει. Δυστυχώς. Φρόντισα καλά, βέβαια, αφού αυτά τα πράγματα τους αφήνουν έξω. Εσείς για τη 12χρονη το ξέρατε ή το μάθατε από την εκπομπή? Όχι, δεν ήξερα, παιδιά, για αυτό το κοριτσάκι. Αυτό το κακόμοιρο. Και εσείς το ακούσατε από την εκπομπή χτες? Ναι. Κάνανε απίστευτη δουλειά οι δημοσιογράφοι. Ειλικρινά έχω πέσει από τα σύννεφα. Ειλικρινά και μπράβο σας όλοι. Μπράβο σας. Άρα τώρα... Αλλά το πιο σοβαρό στην υπόθεση, συγγνώμη κυρία Ζήνα, το πιο σοβαρό είναι να γίνει αλλαγή άμεσα στο νόμο. Σωστό.
Άμεσα. Να δώσουν χρόνο στην αστυνομία όταν πιάνονται αυτά τα σκουπίδια να τους ψάχνει. Το άμεσα. Σοβαρό είναι όχι ότι... να αφήνονται ελεύθεροι. Ναι, αλλά εδώ έχουμε κι άλλο σοβαρό. Αυτό το έκανε στην κόρη σας και ευτυχώς υπήρξατε εσείς από πάνω και την προστατεύσατε. Μάλιστα. Το έκανε στη 12χρονη όπου τη σύστησε και άλλο φίλο του. Άρα εδώ μιλάμε για μαστροπία όπως προκύπτει από την έρευνα. Και η έρευνα που έχει κάνει από το πρωί η Ρία που αυτή τη στιγμή είναι απέναντί σας είναι ότι άλλες τρεις κυρίες γνωρίζουν το παρελθόν του γιατί στη γειτονιά που ήταν εμόφυρτη βγήκε μια κοπέλα που πήγε από αγγελία για να γίνει babysitter, υποτίθεται. Τη βίασε και έφυγε μετά αίματα. Τα έχω μάθει και άλλα πολλά έμαθα. Έμαθα και στην Καλυθέα, τον έχουν δει σε παιδότοπους απ' έξω. Αυτό σε εμάς τώρα εδώ η καταγγελία. Βγήκανε πάρα πολλά, βγήκανε πάρα πολλά. Καταρχάς, άμα τον δείτε από κοντά, είναι ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Είναι ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Ο οποίος τι σας είπε όταν το συναντήσατε εκεί, τι σας έλεγε. Πήγατε εκεί πέρα και τον είδατε. Ότι δεν ήξερα ότι είναι ανήλικη. Α, δεν το ήξερε. Αυτό που λένε όλοι. Αυτό που λένε όλοι. Ναι. Και ποιον... δεν ήξερα ότι είναι ανήλικη. Είναι, γνωρίζετε για το παρελθόν του, εννοώ τι άνθρωπος είναι τελικά, γιατί είπε η Μαρία πριν ότι αυτός ο άνθρωπος συνέχισε τη δουλειά του κανονικά, αν και είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν. Σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ. Δεν προλάβα να μάθω πολλά στοιχεία. Μάλιστα. Το μόνο στοιχείο που με ενδιέφερε ήταν αυτό που είδα την κόρη μου πρώτη φορά να δακρύζει. Δεύτερη, η πρώτη φορά ήταν όταν γεννήθηκε στην Κολυμπήθρα όταν τη βάφτιζα. Και η δεύτερη όταν με κοίταξε στα μάτια την Παρασκευή το βράδυ. Που ντρεπόταν να μου δείξει το κινητό της. Απίστευτο. Λοιπόν, αυτό και τίποτα άλλο. Και δεν βλέπω και τίποτα άλλο μπροστά μου. Και θα το συνεχίσω. Και να τον αφήσουν απ' έξω, δεν υπάρχει περίπτωση να σταθεί σε κλωροκλαρία από εμένα προσωπικά. Είναι πολύ προσωπικό. Είναι δύσκολο το δεν είναι εγωιστικό, πάντως. Είναι προσωπικό. Αν ένα μήνυμα θέλετε να περάσετε σήμερα, μετά από όλη αυτή τη δημοσιοποίηση, καταρχήν... μετά από όλη αυτή τη δημοσιοποίηση, το μήνυμα για μένα είναι να αλλάξει ο νόμος, ώστε να μην μπορούν να βγουν άμεσα, να κάνει η αστυνομία τη δουλειά της. Μπορούν αύριο κιόλας να το ανακοινώσουν, σαν κατεπίγοντο. Θέλει ο κύριος Κατερινόπουλος να πει. Επειδή και η κόρη σας και οι φίλοι της δέχτηκαν στα κινητά της, ήθελα να ρωτήσω, τα κινητά είναι στο όνομα των κοριτσιών? Γιατί ναι. Πού βρήκε τα τηλέφωνα? Αυτό φοβάμαι. Κύριε Κατερινόπουλε, πολύ εύκολο. Μήπως εδώ υπάρχουν κι άλλα κοριτσάκια. Εσύ παρακολουθούσε τα κορίτσια αυτό. Πέρα από την παρακολούθηση, μήπως υπάρχουν κι άλλα κοριτσάκια από το περιβάλλον. Κύριε Κατερινόπουλε, τη σημερινή εποχή με λίγα λεφτά, πας σε έναν Γερμανό, σε έναν υπάλληλο που δεν έχει. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν το λέτε αυτό. Αυτό όχι, δεν ισχύει που λέτε. Δεν πας σε ανακατάσταση με τον αριθμό. Στα συγκεκριμένα κινητά έστειλε τις άσημες φωτογραφίες. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να πας σε ένα κατάστημα και να σου πούνε τον αριθμό του κινητού του δικού. Δεν πας σε ένα κατάστημα, όχι, δεν πας στο κατάστημα. Πιάνεις έναν υπάλληλο που έχει ανάγκη λεφτά. Εντάξει, πολύ απλά τα γράμματα και σου δίνει μια λίστα να κάνεις τη δουλειά σου διαφημιστικά, σου λέω. Ένα ερώτημα, τέλος πάντων, πώς βρέθηκαν τα τηλέφωνα. Πάντως είναι ένα ερώτημα το πώς βρέθηκαν. Υπάρχουν τρόποι να βρεθούν τα κινητά. Πιστεύω ότι. Να παρακολουθούσε το σχολείο τη μικρή να την. Να παρακολουθούσε και το σχολείο. Αυτό είπα και εγώ. Μήπως κάπως έτσι τα πήρε τα τηλέφωνα. Μπορεί να δώσει κανένα παιδάκι, είχαν χαρτζηλίκι, να του δώσει κανένα τηλέφωνο αυτό από κοριτσάκια. Γιατί είχε λεφτά ο τύπος. Είχε λεφτά πολλά. Πώς το ξέρετε αυτό. Γιατί το λέτε αυτό. Το πορτοφόλι του είχε 600 ευρώ επάνω και αποδείξει συναλλαγές με υπόλοιπο 150 χιλιάρικα ο υπάλληλος του ΟΣΕ. Μάλιστα. Στο σχολείο μάθατε αυτό. Στο σχολείο μάθατε αν αυτό το έκανε και σε άλλα κορίτσια ή το έκανε μόνο στην κόρη σας και στην φίλη της. Κοίταξε, συγκεκριμένα το μιλάμε το περιστατικό αυτό, το κοριτσάκι το άλλο και η κόρη μου. Μάλιστα. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά που μάθατε εσείς ήταν πολύ περισσότερα. Σας ευχαριστούμε πολύ, πραγματικά.